τελειώσω, θα πάρω το πτυχίο και θα πάω να γραφτώ στη Λεμόν. Τα δύο χρόνια μου εδώ ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Η οποία μου χάρισε πέραν από τις γνώσεις και πληρότητα ψυχική. Και μέσα από αυτό το ερωτεύεσαι κιόλας στο επάγγελμα. Μ' αρέσει να βλέπω πράγματα, να στείνω πράγματα, καινούργιες γεύσεις, καινούργια προϊόντα. Αλλά είναι και εγωιτευτικά, δηλαδή από τη στιγμή που πάλι διαβάζεις, τα οργανώνεις, δοκιμάζεις, αρχίζεις και τα μαθαίνεις και γίνεται ευχάριστο. Και πολύ καλή ενσυπάρξη στις αναμνήσεις. Ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ. Το επάγγελμά μου είναι τελείως διαφορετικό, είμαι φιλόλογος. Η φιλολογία με έχει βοηθήσει να περιγράφω το κρασί, ας πούμε. Η καλύτερη σχολή όσο πρέπει το hotel management, γιατί σε δάσκει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί βλέπεις τα αποτελέσματα που μπορείς να έχεις να φτάσεις στο top του αποτελέσματος. Πλήρως καταρτισμένη στα πάντα. Με βοήθησε να κάνω και την πρακτική μου και στην Ευρωκοινωνία. Μια πολύ καλή εμπειρία. Θα πάω μπρος στη σχολή να δω τα παιδιά, να δω τους καθηγητές, να μάθω πράγματα. Συνόμουνα γι' αυτό. Είπα να έρθω να το τελειοποιήσω. Ήταν πολύ ωραία. Να πάρουμε πράγματα πολύτιμα. Μου βγήκε σε καλό. Πολύ καλά εφόδια για να ξεκινήσω βασικά σωστά μια επαγγελματική καριέρα. Μάθαμε να συνεργαζόμαστε με πολύ διαφορετικούς ανθρώπους με ένα κοινό στόχο. Αυτό για μένα ήταν ό,τι καλύτερο πήρα από τη σχολή. Πέρασα δύο πολύ ωραία χρόνια. Θα τα ξανάκανα. Θα το ξανάκανα πολλές φορές. Αποφάσισα να κάνω και το γυροπέστρι. Και ήταν το μέρος που ερωτεύτηκα και λέω ότι εδώ θέλω να έρθω. Σου ανοίγει το μυαλό τελείως. Ήταν πολύ επικοδομητικό. Μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο σε μεγάλη αλυσίδα σε όλο τον κόσμο. Κάνω μεταπτυχιακό και έχω κάνει και μια αίτηση πρόσληψης εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Σαντορίνη πήγα εγώ πρώτα και μετά στη Σκέτσε. Θα συνεχίσω βασικά εκεί που ήμουν και πέρυσι να μπω και εγώ σε μια ομάδα. Facebook. Κλείστο. Πέρσι ήμουν σε ένα ξενοδοχείο στην Πάρο, φέτος ήμουν εδώ στην Αθήνα. Πρακτική έκανα στην Κρήτη, reception, πεθαίνω. Συμμετείχαμε και σε ένα διαγωνισμό. Αν και δεν κερδίσαμε, αλλά δεν περάσαμε. Η εκδρομή στη Γερμανία και εννοείται μάθαμε πράγματα, δηλαδή εκεί που πήγαμε στο ITP ήταν απίστευτο. Το σεμινάριο στη Φεραντί. Η κυρία Τζίτη ήταν η πρώτη η οποία με έβαλε στο χώρο. Ο κύριος Βελαλής. Ο κύριος Άλλης, ο κύριος Βελαλής. Ο κύριος Αναστασιάδης, ηλιά. Του κύριου Παναγούλη. Τέμα 44. Να τον φέρουμε να ξαναφωτούμε. Και το διευθυντή της σχολής, τον κύριο Βελισσαρόπουλο. Στην αρχή έτρωγα λίγο κυνήγι από τον κύριο Ψηλόπουλο. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου, γιατί προφανώς μου δώσανε πολλά πράγματα. Τη διεύθυνση, όλο το προσωπικό, το οποίο διέπεται από άρτιο επαγγελματισμό και είναι κοντά στον σπουδαστή και στη σπουδάστρια, με την πρόθεση να του δώσει επαγγελματικά εφόδια και δυνατόν να τον αποκαταστήσει κιόλας. Απίστευτη οργάνωση. Ό,τι σου πούνε, το βλέπεις μετά τη ζωή σου, στην επαγγελματική σου καριέρα. Από εκεί τα ξέρω όλα και αυτά αντιμετωπίζω στη δουλειά μου περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βασικά τον καθηγητή μου, από την ώρα που μου δώσει το πτυχίο. Με βοήθησαν να εξελιχθώ αρκετά στο επάγγελμα το οποίο κάνω. Σου λένε το παραμικρό μυστικό της τέχνης. Και τον κύριο Βουρίκη, που ήταν ζαχαροπλάστης στον πρώτο χρόνο. Και την κυρία Βελτσίδου. Βελτσίδου. Σίγουρα και όλους τους υπόλοιπους καθηγητές. Ναι. Και τα κορίτσια στο Roof Garden. Και εννοείται λατρεμένος Roof. Δέσποινα, Νικόλ, Άννα. Αναμνήσεις, γέλια.
και όσες που είχα εδώ, και πιστεύω θα περνάω να το βλέπω καμιά φορά. Ξαναστροφήσουμε άλλα παιδιά, το πώς δουλεύει ο καθένας. Όλοι λείπουν, γιατί κάθε μέρα ήταν διαφορετική. Και εύχομαι κάθε καλό και στο Διαγκλεμό και στους κουβαστές. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία στους υπόλοιπους. Να πάνε όλα καλά, τους εύχομαι. Καλή σταδιοδρομία. Σε όλους τους συμφιλητές μου. Και όλα καλά να σπάνε. Και δύναμη, θέλει δύναμη. Δυνάμει να μια καλή σταδιοδρομία. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους. Και πως τα καλύτερα έρχονται. Το όνειρό της έχει πραγματικότητα. Καλή τύχη σε κάθε νέο ψυχή. Καλή τύχη σε όλους. Καλή σταδιοδρομία. Καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στους νέους σεφ. Και θα ήθελα να το αγαπήσουν και να το συνεχίσουν όπως το αγαπάνε εδώ. Να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να πετάξουν ψηλά. Τι άλλο, να ξεπεράσουν το δάσκαλο. Ό,τι καλύτερο στη ζωή του. Να πάνε όλα κατευθείαν στα παιδιά και να βγούμε τις καλύτερες δουλειές. Καλή σταδιοδρομία. Όσο γλυκιά και δημιουργική ήταν η φοιτησή σας στη Λεμόντα, εύχομαι και μετά την αποφυτσή να είναι και η ζωή σας. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι σας και στη σχολή και στη ζωή σας. Καλή τύχη. Και κάθε καλό στη ζωή σας. Καλή εργασιακή πορεία. Ευχόμαστε και το πιστεύουμε ότι θα έχουν καλή τύχη στην αγορά εργασίας. Επιτυχία στη ζωή τους, υγεία. Καλή υπομονή και επιμονή. Θα μας λείψετε πολύ, να το ξέρετε. Καλή σταδιοδρομία να έχουν τα παιδιά. Υγεία και καλή επιτυχία. Θα μας ζήσουν. Ένα λαμπρό μέλλον. Καλή σταδιοδρομία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους τους. Τι ονειρεύτηκες. Μαγείρεψε το. Καλή σταδιοδρομία σε όλους τους αποφύτους. Να πετύχουν αυτό που θέλουν και εμείς να είμαστε από κοντά να τους καμαρώνουμε και να τους χειροκροτούμε. Καλή επιτυχία στους αποφύτους. Ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και επαγγελματικά και προσωπικά. Πολλά φιλία και καλή επιτυχία. Και να είμαστε πάντα κοντά σας. Εύχομαι τα καλύτερα για το ταξίδι. Καλή σταδιοδρομία, εύχομαι. Με δύναμη και κουράγιο. Καλή επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία. Καλή υγεία σε όλους. Καλή συνέχεια και ανοιχτά τα μάτια. Καλή σταδιοδρομία σε όλους. Περνάμε τέλεια εδώ στη Λεμό. Καλά μαγειρέματα, καλά καψίματα, καλή σταδιοδρομία. Γνώση είναι δύναμη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα. Επιτυχιώντας πάντα τους στόχους που θέλετε. Καλή επιτυχία. Καλή τύχη και να προσέχουμε. Και να προσέχουμε και να μας θυμούνται. Μην μας ξεχνάτε. Με ένα λαμπρό μέλλον. Καλή επιτυχία σε όλους τους επόμενους μας. Θα μας λείψετε. Συγχαρητήρια. Πάντα να χαμογελάτε, ακόμα και στη δουλειά. Και πάντα να μαθαίνουμε για τις επιτυχίες τους. Κάθε επιτυχία επαγγελματική και προσωπική στους αποφύτους του 2016. Τους αγαπάμε όλους και ένα-ένα ξεχωριστά. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα αντέξετε. Είστε αποφύτους, λέμε όλοι. Είχα τη χαρά και την τύχη πριν από χρόνια να γνωρίσω και να γίνω φίλος με τον Μιχάλη Περισσαρόπουλο, τον κύριο Μάκη. Θέλω αυτό το βραβείο που μου δίνουν σήμερα, αυτό τον έπαινο, να την αφιερώσω στην ίδια του.